θα έχουμε λέει κατατόπους. Θα ακούτε λέει για κατατόπους σεισμούς. Θα ακούτε λέει ακοές πολέμων. Θα ακούτε λέει. Άμα γυρίζω 200 χρόνια πίσω και γινόντουσαν αυτά, θα τα ακούγε κανείς? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα να τα ακούσει. Το βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πέρα είναι προφητευμένο το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Ότι θα τα ακούμε. Και πράγματι τα ακούμε. Και τα βλέπουμε. Αλλά δεν είναι στο δικό μας χώρο. Γι' αυτό λέει θα τα ακούτε. Αλλά λέει πάντα ταύτα αρχέ των οδύνων εσύ. Η αρχή είναι λέει. Γιατί έρχονται είναι χειρότερα. Άρα αδέρφια μου έρχονται χειρότερες ημέρες. Και οδηγούμεθα σε χειρότερες ημέρες. Είδατε τώρα, η Ιαπωνία ήταν η τρίτη ισχυρή οικονομική δύναμη. Ξέρετε τώρα με την οικονομία που έχει κρίση όλος ο κόσμος, όχι αυτή την κρίση που πάθαμε εμείς. Εμείς είμαστε και αυτή η κρίση. Έτσι δηλαδή τα φτιάξαν όλα αυτή την κρίση για να φωνάξουν τώρα τους Γερμανούς να μας χτίσουν επιχειρήσεις αφού απολύσουν κανένα 2 εκατομμύρια. Ακόμα τώρα είναι 1 εκατομμύριο που θα απολύσει και δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Θα απολύσουν κανένα άλλο 1 εκατομμύριο και μετά όπως σας είπα στο προηγούμενο κήρυγμα θα ανοίξουν τα μεγάλα, τα μόλ. Είναι έτοιμη η Γερμανία. Γι' αυτό λέει το 12-13 θα αρχίσει η ανάπτυξη. Θα ανοίξουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές οι αγορές και οι πολυεθνικές εταιρείες και μόλις ανοίξουν θα τρέχει ο κοσμάκης χιλιάδες, γιατί θέλουν χιλιάδες, για 500 ευρώ. Και αφού θα σε έχει κάνει να πεινάς, θα πεις δόξα σε ο Θεός, πάω έστω και ναι, 500 ευρώ. Και θα σε βάζει να δουλεύεις σαν σκλάβος και μια και δυο ώρες παραπάνω, χωρίς να αφιερώνεσαι. Και γι' αυτό ψηφίσαν και το νομοσχέδιο, ότι αν μιλήσεις ή αντιδράς, θα απολύσεις λίγο και θα παίρνει άλλο. Χωρίς αποζημίωση. Γι' αυτό τα ψήφισαν. Έχουμε και εδώ μαριονέτα. Έτσι, έχουμε και εδώ μαριονέτα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτοί όλοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, εκπληρώνουν τις προφητείες. Γιατί θα οδηγηθεί όλη η οικουμένη προς την καταστροφή. Γιατί θα οδηγηθεί? Γιατί το λέει η Γραφή ότι θα οδηγηθεί. Γιατί πώς θα έρθει εκείνος ο Μεσσίας? Τι σημαίνει Μεσσάια? Ο Σωτήρας. Πρέπει από κάπου να εμφανιστεί ο Σωτήρας, ο Αντίχριστος δηλαδή, όπου θα φωνάξει ο κόσμος σώσε μας. Άρα θα πρέπει να έχει οδηγηθεί η ανθρωπότητα προς την καταστροφή. Άρα τα πράγματα, αφού έρχεται ο Αντίχριστος, είναι δυνατόν αδέλφια μου να πηγαίνουμε προς το καλύτερο? Όχι. Άρα θα μας οδηγούν συνέχεια προς την καταστροφή. Βρε πάτε μου, ξεκίνησες με την νηστεία και είσαι εκτός θέματος. Τι έπαθα? Δεν είμαι εκτός θέματος, εντός θέματος. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και το ζήτημα είναι, γιατί τα ανέφερα? Διότι πώς θα την αντιμετωπίσουμε? Λέει κάπου η Γραφή, εκεί που λέει τα σημεία όλα ο Χριστός, υψώσατε λέει οι μαθητέ μου, εμείς είμαστε οι μαθητέ μου, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και τα σχήρα σας λέει και μην απελπιστείτε, εγώ θα σώσω εμάς. Εγώ λέει θα σας σώσω, όπως έσωσα τον Ισραήλ μέσα από την έρημο. Πώς θα μας σώσει αδέρφια? Θαυματουργικά. Αλλά ποιους θα σώσει? Θα σώσει εκείνους οι οποίοι είναι παιδιά του. Θα σώσει εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται να εφαρμόσουν το Άγιο θέλημά του. Και εδώ έχει να κάνει η Σαρακοστή. Νηστεία είναι.
νηστεύουμε. Περισσότερος κόσμος, όχι. Εγώ που είμαι εξομολόγος, τώρα είχα πάει σε διάφορα έλληπα. Μια εβδομάδα τη μονή συνέχεια είχα πάει σε διάφορα μέρη και εξομολογούσα. Πάτε, δεν μπορώ λέει να νηστεύσω, λέει. Γιατί παιδί μου δεν μπορεί να νηστεύσεις. Να παίρνω χαπάκια, να έχω πίσει. Μόλις μου ξεκινάνε λοιπόν έχω χαπάκια, λέω ακούστε. 10 παίρνω από την ημέρα. Η πίεσή μου κυμαίνεται από το 17 και 10 με 11 είναι η μικρή. Συνέχεια ανεβασμένη. Τα χαπάκια τα κουβαλάω μαζί μου. Να. Εδώ τα έχω. Για να μην νομίζετε, πρέπει να τα βλέπετε. Τις πιέσεις. Λοιπόν, τα πόδια μου πλύζονται κάτι, γίνονται έτσι. Δεν μπορώ να κάτσω πολλή ώρα όρθιος. Λοιπόν, παλινδρόμηση στο μάχο έχω. Δηλαδή το φαγητό γυρίζει και τι δεν έχει στο μάχη. Κι όμως αδέρφια μου. Αλλά άλλο την νηστεία κάνω. Και εγώ και η μοναχή. Αλλά άλλο την νηστεία. Άμα αρχίσουμε και λέμε, μικρό είναι, τι να νηστεύσει. Πρέπει να πάρει θερμίδες τώρα, να μεγαλώσει. Ας νηστεύσει όταν μεγαλώσει. Όταν μεγαλώσει, μεγαλώνει. Και τι λέμε αμέσως μετά. Δουλεύει το κακόμοιρο όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα δουλεύει. Πού να κάνει αλάβο την νηστεία, πώς να αντέξεις στην οικοδομή. Πώς να αντέξεις με τόσα καυσαέρια που εισπνέει. Πώς να αντέξει εκεί και από εκεί. Και έτσι και αυτός που εργάζεται ούτε αυτός, αφού μεγάλος ούτε αυτός νηστεύει. Γερνάει μετά. Πού να νηστέψω πάτερ, παίρνω 10 χαπάκια. Μπορώ να νηστέψω. Μα έτσι πως πάμε, μωρό είσαι δεν νηστέψες. Μεγάλωσες, δούλευες, δεν μπορούσες να νηστέψεις. Γιατί ήθελες δυνάμεις για τη δουλειά, γέρασες, παίρνεις τα χαπάκια. Τότε για ποιον ήταν η νηστεία. Το καταλάβατε λοιπόν ότι κοροϊδεύουμε τον Κύριο. Το καταλάβατε αδέρφια μου ότι κοροϊδεύουμε τον Κύριό μας και περιπέζουμε και μετά έχουμε απέτηση να μας σώσει από τα επερχόμενα δεινά. Γι' αυτό είπα ότι μόνον αυτούς τους οι οποίοι θα εφαρμόσουν το Άγιο θέλημά του. Μόνο αυτοί θα σωθούν. Μόνο αυτοί θα τύχουν της ευλογίας την οποία έτυχαν. Έτυχαν. Οι Εβραίοι μέσα στην έρημο που διήρχονται. Είναι περίοδος Σαρακοστής. Η περίοδος της Σαρακοστής τι είναι. Είναι μία περίοδος που εγώ την ονομάζω εντατικό φροντιστήριο. Είδατε τα παιδιά όταν γράφουν εξετάσεις πώς κάνουν εντατικό φροντιστήριο ένα δίμηνο στο τέλος, πάνε φροντιστήρια και εντατικά διαβάζουν. Εντατικά και μάλιστα οι γονείς φωνάζουν, παιδάκι μου διάβασε τώρα. Φτάνουν οι εξετάσεις. Και οι φίλοι και οι συγγενείς λένε στο παιδί, άντε παιδί μου, καλό διάβασμα, καλή μελέτη να έχεις. Και το παιδί κάθεται και μελετά. Γιατί μετά από 2 μήνες θα έχει εξετάσεις. Για να περάσει πανελλήνιες, να περάσει την τάξη, ούτω καθεξής. Όταν φτάσει η ώρα να δώσει εξετάσεις, αρχίζουμε και του λέμε καλή επιτυχία. Και όταν φτάνει η ώρα, του λέμε άντε με το καλό να περάσεις. Άντε παιδί μου. Καλά αποτελέσματα τώρα. Με το καλό να περάσεις. Και εμείς μια λίπα είμαστε μαθητές του Ιησού. Άρα είμαστε σε ένα σχολείο. Στο σχολείο του Χριστού εγγεγραμμένοι. Που είναι η Εκκλησία μας. Είναι η Εκκλησία, είναι το σχολείο του Χριστού. Και κάθε χρόνο δίνουμε εξετάσεις. Πότε είναι οι εξετάσεις? Τη Μεγάλη Εβδομάδα. Προσέχετε που λένε οι ιερείς.
ότι πρέπει να ζήσουμε και να βιώσουμε τα πάθη του Χριστού, να τα ζήσουμε και εμείς, ώστε να μετέχουμε και εμείς της Αναστάσεως του Χριστού. Πρέπει να μετέχουμε. Αυτές είναι οι εξετάσεις. Εάν δηλαδή δεν τη ζήσεις τη Μεγάλη Εβδομάδα και δεν βιώνεις, όχι συναισθηματικά, μου κάθονται μερικοί και κοιτάνε τα έργα στην τηλεόραση και κλαίνε. Όχι, αυτό είναι συναισθηματισμός. Δηλαδή πάμε κάπου σε μια εκκλησία και είναι μόνο με τα καντιλάκια. Ζεστά τα φώτα και λέμε πω τι ωραία κατάνυξη. Αυτό είναι ρομαντισμός, δεν είναι κατάνυξη. Αυτό είναι ρομαντικό περιβάλλον. Κατάνυξη σημαίνει ότι αυτό το ρομαντικό περιβάλλον πρέπει να μου δημιουργήσει μέσα μου αυτομεμψία. Πρέπει μέσα στην ψυχή μου να μου δημιουργήσει κλονισμό. Πρέπει να κοιτάξω προς τον εαυτό μου να δω το τι έχω διαπράξει. Να μου γεννήσει δάκρυα και τα δάκρυα να μου φέρουν τη μετάνοια. Αυτό λέγεται κατάνυξη. Η κατάσταση που θα βιώσω, όχι ο συναισθηματισμός, τι ωραία που ήταν, νόμιζα ότι ήμουν άλλο, αυτό είναι ο ρομαντισμός. Όχι να βιώσω λοιπόν με ένα έργο στην τηλεόραση και να κλαίω που βλέπω το Χριστούλη και σταυρώνεται, τον ηθοποιό. Όχι αυτό, αυτό είναι ο ρομαντισμός. Δεν βιώνω. Το βίωμα είναι το να νιώσω ότι εγώ έχω στείλει αυτόν επάνω στο σταυρό. Για σκεφτείτε, εσείς να έχετε κάνει κάτι και να έχετε κλείσει, να μην το λέτε πουθενά όμως, αλλά εξαιτίας σας να στείλετε έναν άνθρωπο στην φυλακή. Και ενώ είναι αυτός αθώος, στην ουσία το έγκλημα το έχετε κάνει εσείς. Αλλά εκείνον πιάσανε. Τι τύψη συνειδήσεως θα είχατε? Ο ανέστητος δεν έχει καμία τύψη. Αυτός ο οποίος όμως αισθάνεται πρέπει να δει στον εαυτό του, όπως ο άσωτος, ελθώνει σε αυτόν και να πω Θεέ μου, εγώ σε έστειλα εκεί. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Και να αρχίσω να κλαίω, γιατί από αντελνία, από φόβο, δεν ομολόγησα. Και ζητάω συγγνώμη τώρα. Και πρέπει εγώ να το ζήσω. Και πρέπει να πονάω εγώ, αδέρφια μου, την ώρα που εκείνος σταυρώνεται. Και γι' αυτό λένε ότι για μένα σταυρώθηκε. Εξαιτίας του σταυρώθηκε. Εγώ τον έστειλα τον Χριστό στο εκτελεστικό του απόσπασμα. Εάν αυτό δεν το βιώσω τη Μεγάλη Εβδομάδα μέσα από τα τροχάρια και σας συνιστώ την ευγή σύνοψη, έχει βγει τώρα, που έχει δίπλα το αρχαίο και τη μετάφραση. Ψάλιο ψάλι στο αρχαίο και δίπλα μπορείτε να διαβάζετε ταυτόχρονα τη μετάφραση. Για να καταλάβετε, υπάρχουν να τα ζητήσετε από τα θρησκευτικά βιβλία. Να καταλάβετε ακριβώς τι λέει και την ώρα ψάλλης. Και θα δείτε πώς θα βιώσετε. Και μετά, όταν ο Χριστός ανασταίνεται, τι σημαίνει αναστήθηκε? Ότι αυτό που στείλανε στη φυλακή, τελικά ελευθερώθηκε. Και λες, δόξα σε αυτός τουλάχιστον, είδε βγήκε ο άνθρωπος που εξαιτίας μου έχει μπει μέσα. Αλλά μου λέει, έλα εδώ κι εσύ, αναστήσου μαζί μου. Έλα να σε πάρω μαζί μου. Εξαιτίας σου μπήκα μέσα. Εξαιτίας σου. Και όταν μπήκα μέσα, ήξερα ποιος που το έχεις κάνει εσύ το έγκλημα. Αλλά δεν σε έδισα. Πήρα μόνος μου τα δικά σου τα εγκλήματα εφάνω. Γιατί είμαι Θεός. Και μόνο εγώ μπορούσα να νικήσω τον καρπό. Καταλαβαίνω την άνθρωπη την αδυναμία σου. Έλα λοιπόν μαζί μου να σε αναστήσω. Και πλέον πηδάς από χαρά. Ανασταίνεσαι. Σηκώνεσαι επάνω. Αυτό πρέπει να βιώνουμε κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν δίνουμε εξετάσεις. Και όπως λέμε, καλή μελέτη στα παιδιά, καλό διάβασμα, πριν δύο μήνες, έτσι και εμείς με το που ξεκίνησε η Μεγάλη Σαρακοστή, τι λέμε, καλή Σαρακοστή. Δηλαδή στριμωχτείτε τώρα, φροντιστήριο εντατικό, ώστε να βιώσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, γι' αυτό και τα πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα, λέμε καλή επιτυχία στο παιδί που θα δώσει. Που θα δώσει το σε εξετάσεις. Το ίδιο και εμείς πρέπει να λέμε, αδέρφια μου, καλή Μεγάλη Εβδομάδα, να τη βιώσουμε. Και μετά τι λέμε στο παιδί?
Άντε, καλά αποτελέσματα, με το καλό να περάσεις, παλικάρι. Έτσι και εμείς τη λέμε, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Τι σημαίνει Πάσχα? Πέρασα. Πέρασα. Πού πέρασα? Από εκεί που ήμουν στο θάνατο, ήρθε ξανά στη ζωή. Από εκεί που ήμουν κοράκι, έγινε λευκό περιστέρι. Εκεί που ήμουν μέσα στην αμαρτία, σέβλεψα. Ανέβηκα ένα σκαλοπάτι. Είδα τι εκκλησίες απ' έξω, το έχω πει πολλές φορές, έχουν σκαλοπάτια. Τα σκαλοπάτια αυτά, πηγαίνετε με το μωρό πίσω παρακαλώ. Πηγαίνετε πίσω παρακαλώ με το μωρό. Τα σκαλοπάτια αυτά, αδέρφια μου, είναι αρετές. Είναι αρετές οι οποίες, αυτές οι αρετές, μία-μία πρέπει να την ανεβαίνουμε. Μία-μία πρέπει να την ανεβαίνουμε. Και πρώτη αρετή που πρέπει να ανέβουμε είναι η ταπείνωση. Πολλοί λένε, άκουγα το προηγούμενο Ευαγγέλιο που είχαμε, που μίλαγε για τη συγχωρητικότητα και έκανα στο μοναστήρι ένα κήρυγμα. Μπορούμε να συγχωρέσουμε. Μπορούμε. Είναι αρετή το να μπορείς να συγχωρήσεις. Μεγάλη αρετή. Να δείτε άνθρωποι που βρούνται στο μεταχείρι και λέει πάτε. Μου έχει κάνει τόσο κακό που δεν μπορώ ούτε να το ξεχάσω ούτε να συγχωρήσω. Παρότι έχει πεθάνει. Δεν μπορώ να πω Θεό να την ελέγξει. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο και να συγχωρήσεις. Γιατί? Γιατί η συγχώρηση είναι το τρίτο σκαλοπάτι. Και για να φτάσει στο τρίτο πρέπει να έχει περάσει το δεύτερο και να έχει περάσει το πρώτο. Ποιο είναι το πρώτο? Μάλλον αυτό είναι το δεύτερο και δεν παίρνει πάνω ανάποδα. Η συγχωρητικότητα το τρίτο. Το δεύτερο είναι η αγάπη. Η αγάπη πρέπει να αγαπάω τον άλλον. Και γι' αυτό το παιδί μου, ό,τι και να μου κάνει, επειδή το αγαπώ, το συγχωρώ. Δεν κρατιώνω τίποτα. Ενώ την ύφη μου ή την πεθερά μου ή το τέτοιο, το άλλο, το γείτονα, το ξένο, τον κουνιάδο, την κουνιάδα μου, επειδή δεν του αγαπάω σαν τα παιδιά μου, δεν μπορώ να συγχωρήσω. Δεν μπορώ να συγχωρήσω. Άρα για να συγχωρήσω πρέπει να υπάρχει μέσα μου το δεύτερο σκαλοπάτι που είναι η αγάπη. Εάν δεν αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, δεν μπορώ να συγχωρήσω. Αλλά μπορώ να αγαπήσω? Όχι. Γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω? Ούτε η αγάπη είναι εύκολη. Δεν μπορώ να αγαπήσω. Αγάπη το παιδί σου και αγάπη το ίδιο και το γείτονά σου. Δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολο. Κι όμως πρέπει να το κάνουμε. Κι όμως πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι εύκολο, αδέρφια μου. Και γι' αυτό έλεγε η μητέρα μου σε μια γειτόνισσα, όταν ήταν ένα μικρό παιδάκι, έλεγε, με λέγανε δυο από τον κοσμικό, έλεγε, αχ το Γιωργάκι πως το αγαπάω. Καλύτερα για τα παιδιά μου. Και στιευόταν η μητέρα μου, τους πέταγε και τους έλεγε, ναι λέει, αλλά το διόρροφο θα το γράφεις στα παιδιά σου, όχι στο Γιωργάκι. Το διόρροφο που έχεις λέει, θα το γράφεις στα παιδιά σου, όχι στο Γιωργάκι. Τάχανε εκεί, αφού το αγαπάς περισσότερο και το Γιωργάκι και τα παιδιά σου. Αλλά είδες ότι η αγάπη λοιπόν δεν είναι πλήρης. Για το διόρροφο το γράφω στο παιδί μου. Έτσι μπράβο. Στο φτωχό και στον άλλον θα δώσω ό,τι περισσεύει και ό,τι μπορώ και τα λοιπά. Πρώτα τον εαυτό μου, πρώτα το εγώ μου και αυτό το εγώ είναι που εμποδίζει την αγάπη. Αυτό το εγώ. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει. Γιατί ο εγωιστής κοιτάει το συμφέρον του πρώτα. Κοιτάει τα του εαυτού του, τα της οικογένειας του πρώτα. Προφυλάσσει πρώτα τον εαυτό του και από εκεί και πέρα μετά τους άλλους. Άρα ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει, δεν μπορεί να έχει αγάπη. Άρα, αφού δεν μπορεί να έχει αγάπη, δεν μπορεί και να συγχωρήσει. Γιατί πάλι το συμφέρον του προφυλάει τον εαυτό του. Σου λέει να το συγχωρήσω, μπορεί και πάλι τέτοια να με βρούνε. Άρα αφού είναι ο εγωισμός εμποδίζει το δεύτερο σκαλί, θα πάμε στο πρώτο σκαλί. Ποιο είναι το πρώτο σκαλί? Η ταπείνωση. Ο χριστιανός το θεμέλιο είναι η ταπείνωση. Μπορείς να χτίσεις σπίτι χωρίς να βάλεις θεμέλια.
Άρα όποιος, και τι είναι η ταπείνωση. Όποιος δεν έχει ταπείνωση δεν μπορεί να χτίσει. Δεν θα αναλύσω τώρα την ταπείνωση, δεν έχω χρόνο. Θα το πούμε άλλη φορά. Ή το θεμελίο πάντως. Για να χτίσει και πάνω μια πολυκατοικία, ένα δεκαωρόφος. Στον αέρα δεν χτίζει την πολυκατοικία. Θέλει θεμέλια. Και τι θέσει σημαίνει ταπείνωση, έτσι πολύ απλά. Όπως λένε οι Άγιοι, το να εντοπίσεις ότι είσαι χώμα. Γη και η γη να παιδεύσει. Αν δεν εντοπίσουμε ότι είμαστε χώμα, έτσι, να σε ρωτήσω κάτι καλή μου κυρία, που με κοιτάς. Άμα σε χτίσει η γειτονισά σου και σε πήρει τσούλα, τι θα πεις? Θα σκέψεις το κεφάλι. Να δεις για άλλη μια γλώσσα που θα έλεγε. Και άμα σου πει και χειρότερα για την κόρη σου ή το παιδί σου ή τον άλλο. Λοιπόν, ή αν μας δείξει, αυτομάτως η γλώσσα ανοίγει. Και αν δεν ανοίξει, ανεβαίνει από το στομάχι ένα πράγμα που σε πνίγει εδώ στο λαιμό. Θες να το πεις, παιδί μου? Όχι, πατέρα μου. Λοιπόν, αυτό που ανεβαίνει είναι δαιμόνιο, θα τα πούμε άλλη φορά. Είναι δαιμόνιο αυτό που ανεβαίνει και θέλει να μιλήσουμε, να τα πούμε. Λοιπόν, μα αφού σε χώμα, το χώμα, είτε το φτύσεις, είτε το κατουρίσεις, είτε κάνεις τα κακά σου πάνω, είτε δεν σου πετάξει όλους μια κατασία στην πόλη, είτε ούρα, είτε το βρίσεις το χώμα με τα πιο πρόσθετα λόγια, έχει καμία αντίδραση? Καμία. Αυτή πρέπει να είναι και εμάς, όταν οι άλλοι μας κατηγορούν, μας συμβρίζουν, μας συκοφαντούν, λένε για το όνομά μας και για Θεό. Αυτή είναι η ταπείνωση. Λέμε, αυτό είναι. Όχι να λέω μέσα μου, προσέξτε, εγώ δεν είμαι έτσι. Όχι, να λέω έχει δίκιο, είμαι έτσι και χειρότερος, όπως δεν με ξέρει. Και γι' αυτό, ως πάγος όταν το βρίσανε, έλεγε ναι, είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Το πίστευε. Όχι να λέω μέσα μου, πάντα λέω τι θέλει, είμαι, δεν είμαι. Άμα πω δεν είμαι, θα έχω εγωισμό. Έχω εγωισμό, θα τα πούμε αλλού. Σε άλλη συγκέντρωση μετά. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, δεν μπορείς να τις φορές μετά στις αρετές. Και εδώ το στάδιο των αρετών στην νηστεία είναι έωκτε, λέει. Ελάτε, είναι η ώρα να καθίσουμε κάτω για να μπορέσουμε να διαβάσουμε, να μελετήσουμε. Και ξεκινάμε με την νηστεία. Ξεκινάμε με τη μελέτη. Μελέτη γραφής, μελέτη θρησκευτικών βιβλίων, μελέτη καθημερινή και προσευχή. Και προσευχή. Σήμερα είχαν έρθει κάτι επισκέπτε στο μοναστήρι και τους έλεγα έτσι πέντε πράγματα εκεί. Αυτά περίπου σας λέω και εσάς τώρα, αλλά πιο σύντομα. Λοιπόν, και λέει προσευχόμαστε πάντα. Λέω τι κάνετε, το σταυρό σας και λέτε το πάτε λιμό και ξαπλώνω. Το πάτε λιμό δεν το λέμε, λέει πάντα το σταυρό μας το κάνουμε. Το πάτε λιμό δεν το λέμε, πάντα το σταυρό μας το κάνουμε. Και λέω προσέξτε ότι την ημέρα με τη γειτόνισσα μπορείτε να πιείτε καφέ. Όλη την ημέρα μπορεί να πάτε δεξιά και αριστερά. Το καλοκαίρι κάνετε τα μπάνια σας, τις βόλτες σας. Χρόνο βρήκατε για να μόρθετε βοήθεια σας στο τρίκορφο. Χρόνο για να διαβάσουμε. Δεν βρίσκουμε. Χρόνο για να δείτε τηλεόραση βρήκατε. Χρόνο για να πούμε 10 λεπτά να γονατίσουμε. 10 λεπτά το πρωί και 10 λεπτά το βράδυ. Δεν βρίσκουμε. Και τώρα είναι η περίοδος που πρέπει να το αυξήσουμε. Γιατί το μικρό απόδειπνο είναι 10 λεπτά. Και δείτε ότι η Εκκλησία την περίοδο αυτής που γίνεται εντατικό φροντιστήριο αυξάνει τη λειτουργία το πρώτο. Από τη λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου που είναι μία ώρα βάζει τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που είναι μία μισή ώρα. Αυξάνει τις ώρες και προσθέτει ώρες. Και στις ώρες προσθέτει αναγνώσματα. Προσθέτει τα ψαλτήρια, προσθέτει αναγνώσεις. Τώρα οι ακολουθίες μπαίνει στο ναό που λέει το πρωί στις 7 και βγαίνει στις 12. Άμα πάτε τώρα σε μοναστήρι, είναι η χειρότερη περίοδος. Αλλά αυτή είναι και η τάξη του χριστιανού.
το απόδειπνο το απόγευμα, ενώ είπαμε είναι 10 λεπτά το βράδυ το απόδειπνο, πόση ώρα κρατάει το απόδειπνο τώρα? Μία ώρα και. Μία ώρα και, άμα βάζεις και τον κανόνα μέσα, τον πηδάνε τον κανόνα πολλές φορές. Λοιπόν, είναι μία ώρα και. Άρα τα 10 λεπτά ήταν μία ώρα. Βλέπετε ότι η Εκκλησία σου λέει εντατική, μελέτη, προσευχή, νηστεία, ενώ η νηστεία οι άλλες 40 μέρες τρώγαμε και ψαράκι. Τρώγαμε και λαδάκι. Το Χριστουγέννο. Ελαφριά νηστεία. Τώρα σου λέει ώρα εξετάσεων. Είναι όπως λες εσύ στο παιδί. Παιδί μου κάτσε κάτω και διάβασε, δεν σε παίρνει. Πρέπει να έχουμε να περάσεις. Για να ζήσουμε, να ακούσουμε το καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Να σηκωθείς, να περάσεις. Να περάσεις την τάξη. Να ανέβεις από το ένα το σκαλί των αρετών, να πας το πρώτο, να πας το δεύτερο, να πας το χρόνο στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο, στο έκτο, στο έβδομο και ούτω καθεξής. Να ανέβεις τη σκάλα των αρετών που φτάνει μέχρι το Θεό. Ένα συνεχόμενο φροντιστήριο είναι το μοναστήρι. Το μοναστήρι είναι ένα συνεχόμενο φροντιστήριο. Που αυτοί που πάνε στο μοναστήρι, ο ηγούμενος, ο οποίος ηγείται και καθοδηγεί, είναι ο αρχηγός και καθοδηγεί, τι κάνει, αυτό κάνει στους μοναχούς. Τους δείχνει συνέχεια το δρόμο, πώς θα ανεβαίνουν ένα-ένα τα σκαλοπάτια. Και θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να φας και πολλοτούμπα, αν δεν προσέξεις. Μπορεί να φας πολλοτούμπα και να μετρήσεις όλα τα σκαλιά και να βρεθείς κάτω. Και υπάρχει περίπτωση να βρεθείς και να βρεθείς μες στο βούρκο πάλι. Από εκεί που ήσουν. Και να χάσεις την ψυχή σου. Γιατί όπως στην Εκκλησία, όταν ο μοναχός, ο ηγούμενος, τι είναι δουλειά, καθοδηγεί. Αλλά όμως, αν ο μοναχός δεν ακούει, γι' αυτό λέμε υπακοή, αν ο μοναχός δεν ακούει, τι θα πάθει. Ό,τι παθαίνει ο χριστιανός που δεν ακούει. Και γι' αυτό πάτε στην Εκκλησία. Τα ίδια λόγια δεν λέει ο ιερέας. Αλλάζει ο ιερέας, τα ίδια λόγια λέει. Ό,τι λέει ο ένας, λέει και ο άλλος. Τα ίδια λόγια. Τα ακούει η κυρία τα λόγια αυτά και οδηγείται στον παράδεισο. Τα ακούει η άλλη κυρία, δεν κάνει τίποτα και χάνει την ψυχή της. Ο ίδιος παπάς δεν καθοδηγούσε. Γιατί η μία σώθηκε και η άλλη χάθηκε? Διότι η μία άκουγε και υπήκουε, έκανε υπακοή και φύρμοζε αυτά που έλεγε. Η άλλη έκανε τα δικά της. Η άλλη έκανε τα δικά της. Δηλαδή έλεγε ο παπάς 40 μέρες είναι νηστεία, αυτή έλεγε δεν πειράζει, δεν σέψω την πρώτη εβδομάδα. Έκανε το δικό της. Το ίδιο και ο μοναχός. Είναι ένα συνεχές φροντιστήριο. Το μοναστήρι. Όπου αυτός που έρχεται μέσα, έρχεται με ένα σκοπό. Να καθοδηγηθεί να φτάσει στον παράδεισο. Αυτό κάνει ο ηγούμενος. Του δείχνει προς τα πού και πώς πρέπει να πάει. Και γι' αυτό βλέπετε μέσα στο μοναστήρι. Μπορεί ο ένας μοναχός να φτάσει να γίνει άγιος, στην αγιώτα, και μέσα στο ίδιο μοναστήρι ο άλλος μοναχός να κολλαστεί. Εκείνος που δεν άκουσε. Και να χάσει την ψυχή. Ή να πέσει. Και να φτάσει στο σημείο να βγάλει και το ράσο του μετά. Που είναι η χειρότερη πλάνη της πρώτης. Να φύγει από μαθητής πλέον. Καταλάβετε λοιπόν αδέρφια μου. Ότι τώρα όλοι όμως μπαίνουμε μέσα στις αραπωτές να μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ώστε να κάνουμε Πάσχα. Άρα Πάσχα σημαίνει πέρασα. Πέρασα. Δόξα τον Κύριο. Πάμε για το επόμενο σκαλοπάτι, αδέλφια μου. Αυτό σημαίνει Πάσχα. Και γι' αυτό το κλετάμε. Γι' αυτό το κλετάμε. Εάν δεν περάσεις, δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις κλέτη. Μερικοί κλετάνε χωρίς να έχουν περάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κλετάνε. Άρα λοιπόν, πρέπει να έχω περάσει για να κάνω Πάσχα. Θα τα φωνάξω, πέρασα. Πέρασα. Άρα λοιπόν, τι είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή? Το φροντιστήριο εκείνο το εντατικό που με βοηθάει την τελευταία στιγμή που κλείνει ο χρόνος για να φτάσω, αδέρφια μου, και να βιώσω την Ανάσταση. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω απόψε στην αγάπη σας. Να συνεχίσετε, μην κουνήσετε τη θέση σας, μην κουνήσετε, να συνεχίσετε τη μελέτη, να συνεχίσετε την προσευχή, αυξημένα όμως, αυξημένα παρακαλώ,
να συνεχίζετε αυξημένα τη μελέτη, την προσευχή, την ακολουθία. Τα πάντα. Όλα να αυξηθούν, όπως λες στο παιδί σου και στην απέτηση. Κάτσε μέσα, δωρώς μια ώρα στο σπίτι. Κάτσε μέσα, παλουκό σου αγόρι μου, παλουκό σου κοπέλα μου, εδώ στην καρέκλα, διάβασε τις λες για να περάσεις. Διάβασε. Έτσι μας λέει τώρα και ο Χριστός μας. Τώρα εντατική μελέτη. Με την νηστεία, με την προσευχή, με τη μελέτη και με όλα όσα μας διδάσκει η Εκκλησία μας. Με τη συχνή Θεία Κοινωνία, με τη συχνή εσωτερική. Για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Να περάσουμε. Για να μπορέσουμε να το κλεδίσουμε. Την Κυριακή εκείνη που θα βγουν τα αποτελέσματα, να μπορούμε να το γλεντάσουμε, να το γλεντήσουμε και να το γιορτάσουμε, αδέρφια μου. Διότι θα προβιβαστούμε και θα πάμε στην άλλη τάξη. Θα μου πείτε, το καταλαβαίνω ότι... Το καταλαβαίνει. Αλλά ο Χριστιανός λέει, δεν πέρασε μίλια. Χαμηλά είμαι ακόμα. Το καταλαβαίνεις. Όταν ανεβαίνεις με το αεροπλάνο, δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι και ο Χριστιανός που ήταν μες στο βούργο και αρχίζει και ανεβαίνει τα σκαλιά των αρετών, το αισθάνεται, αδέρφια μου. Αλλά από πραγματική ταπείνωση, όσο πλησιάζει το Θεό, τόσο αισθάνεται σκουλίκι. Και λέει, τίποτα δεν έχω κάνει. Απλώς εναγωνίζομαι. Και ο Κύριος μακάρι να με βρει συνεχόμενο, αγωνιζόμενο. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.